με τον Αντώνη το Σαπουτζή που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, τι κάνεις? Καλησπέρα, μια χαρά, εσείς? Είμαστε καλά. Πού σε βρίσκουμε? Στην Έδεσα. Έδεσα είναι, ναι. Οι υποχρεώσεις με τα πιτσιρίκια, με τις ακαδημίες, αφήνουν χώρο και χρόνο για να παρακολουθείς την ομάδα? Εντάξει, ναι, σίγουρα αφήνουν. Έχω αρκετά παρακολουθήσει φέτος την ομάδα, θα έλεγα σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Και ποια είναι τα συμπεράσματά σου? Δεν θέλω να κάνω ερωτήσεις, κάνε μας την ανάλυση σου. Τι Άρη βλέπουμε φέτος? Εντάξει, φέτος θα έλεγα ότι έφτασε η στιγμή πάλι ώστε ο Άρης να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία, γιατί εκεί πρέπει να είναι και ίσως και στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Τα λάθη που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια, θέλω να πιστεύω ότι έμαθαν από αυτά οι άνθρωποι του Άρη. Ο νέος τεχνικός που είχε έρθει με τη διοίκηση και γνωρίζουν σίγουρα πολύ περισσότερο την κατηγορία. Γι' αυτό τους δόθηκε και η ευκαιρία ώστε να αποδείξουν και για αυτούς αλλά και για την ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι έγινε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα, ένας σχεδιασμός καλός του καλοκαιριού, να μην επαναληφθούν τα λάθη των προηγούμενων χρόνων και αργά γρήγορα η ομάδα θα είναι στην άλλη κατηγορία. Mm-hmm. Τώρα και με την προπονητική πια ματιά, με 15-3-0, λίγα μπορείς να πεις ότι κάνει μέτρια ή άσχημα η ομάδα. Δεν έχει ιτηθεί, τρώει γκολ με το σταγονόμετρο, ακόμα και όταν δέχεται τέρμα κερδίζει, όλα τα στραβοπατήματα είναι ισοπαλίες χωρίς σκορ. Είναι μια ομάδα που ξέρεις από την αρχή ότι μπορείς να την εμπιστευτείς. Όμως... Ναι, έτσι όπως τα είπατε είναι, δείχνει η ομάδα ήδη είναι αίτητη τόσο καιρό, δύσκολα θα χάσει και μέχρι το τέλος το λέω αυτό. Γι' αυτό σας είπα ότι ο σχεδιασμός του καλοκαιριού έχει γίνει αποκλειστικά και μόνο για αυτή την κατηγορία, γιατί είναι εντελώς διαφορετική από τη Super League. Θέλει λίγο περισσότερο δύναμη στο παιχνίδι, θέλει περισσότερο πάθος, θέλει να μην υποτιμάς τον κάθε αντίπαλο, και αυτό δείχνει και ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ομάδα ότι το έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Υπάρχουν βέβαια στην κατηγορία και 2-3-4 ακόμα καλές ομάδες τις οποίες δεν μπόρεσε ούτε από χτες ο Άρης να του δημιουργήσει πρόβλημα, και έτσι γι' αυτό σας είπα ότι ήδη σιγά σιγά σίγουρα απομένουν αρκετές αγωνιστικές, αλλά δείχνει ο Άρης ότι θα είναι στην επόμενη κατηγορία, ήδη σιγά σιγά μπορούμε να κάνουμε τα πλάνα τους και για την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Όμως έλεγα νωρίτερα, κάναμε μάλλον το λάθος, γιατί η πορεία το δείχνει αυτό, στην αρχή της σεζόν να αναζητήσουμε, πώς να το πω, το καλύτερο ποδόσφαιρο, το πιο ποιοτικό παιχνίδι, ενώ τελικά αυτό που κρίνει τα πάντα σε αυτή την κατηγορία και αυτό που δεν είχε και πέρσι η ομάδα ήταν το αποτέλεσμα, Αντώνη. Αυτό μετράει. Ναι, δεν το σηκώνει, θα έλεγα, αυτή η κατηγορία, γιατί χώριε τη... Οι παίκτες τώρα της οποιαδήποτε ομάδας δεν θα έλεγα ότι είναι και οι ποιοτικότεροι ποδοσφαιριστές της Super League, άνοιξε τους περισσότερους βέβαια. Και, δεν θα έλεγα ότι σε αυτή την κατηγορία να παίξω μπάλα, να δείξω θέαμα, πρώτα είναι το αποτέλεσμα, πρώτα είναι μετά από τόσα χρόνια να φύγει η ομάδα από αυτό που τραβάει, να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία, και μετά έρχεται και το ποδόσφαιρο. Έχει στιγμές που έχω παρακολουθήσει, έχει παίξει αρκετά καλό ποδόσφαιρο, έχει καθαρίσει το παιχνίδι από πολύ νωρίς, ώστε να μπορέσουν και οι ποδοσφαιριστές να ξεδιπλώσουν κάποιο του ταλέντο τους, και έχει παιχνίδια τα οποία είναι πιο σφιχτά, τα οποία θα κρυφθούν στον γκολ, κάτι που προς τη στιγμή παίρνει αυτό που θέλει η ομάδα. Mm-hmm. Έρχεται στο μυαλό όλων, Αντώνη, δεν γίνεται να μην έρθει, δεν γίνεται να μην τρέξει αυτή η σκέψη, η επόμενη χρονιά να τελειώνει αυτό το τετραετές μαρτύριο και να γυρίσει η ομάδα εκεί που της πρέπει, εκεί που της αξίζει, εκεί όπου ανήκει εν τέλει. Γίνεται πολλή κουβέντα για το πώς πρέπει να σχεδιαστεί αυτή η ομάδα. Είναι αντιληπτό ότι θα πάρουν αποφάσεις συγκεκριμένοι άνθρωποι που θα έχουν την ευθύνη. Η δική μου η ταπεινή προσωπική άποψη είναι ότι μια ομάδα που φτάνει στην επίτευξη ενός στόχου είναι και πολύ άδικο να πεις ότι θα τη διαλύσω στα εξών συνετέθηκε και θα φτιάξω μια καινούρια. Εσύ τι λες? Αυτή η ομάδα που παρουσιάστηκε ως ένα γκρουπ μιας χρήσης, αφού θα κάνει τη δουλειά σε έναν βαθμό
της αξίζει μια πίστοση χρόνου και μια δεύτερη ευκαιρία, ή αυτή η ομάδα είναι ομάδα β' εθνικής και θα πρέπει να δει πώς θα πάει παρακάτω μετά. Τώρα οι ειδικοί αυτοί που ασχολούνται με την ομάδα. Εντάξει, εγώ τη γνώμη σου ζητώ. Ναι, σίγουρα ξέρουν περισσότερο. Απλώς εγώ ξέρω ότι στο ποδόσφαιρο χάρη δεν υπάρχουν. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί, επειδή βγήκα προγραμματή στη Β' Εθνική, να συνεχίζουμε την ίδια ομάδα. Ξέρουμε ότι το επίπεδο αλλάζει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολύ πιο ποιοτικότερες και καλές ομάδες. Περισσότερος ανταγωνισμός. Αν θέλουμε τον Άρη να είναι στην πρώτη τετράδα, πεντάδα, όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στη Σούπερ, θα πρέπει να αλλάξουν σίγουρα και αρκετοί οι ποδοσφαιριστές και αρκετά πράγματα και να έρθουν ακόμη ποιοτικότεροι. Mm-hmm. Αν θέλουμε να βγει η ψυχή και να πούμε μέχρι το τέλος πάει για τη σωτηρία ή τέτοιο, μπορεί και οι ίδιοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές να το αντέξουν αυτό ή να το καταφέρουν. Αλλά επειδή έχει μάθει ο κόσμος σε πολύ ψηλότερες θέσεις, θα έλεγα ότι χρειάζονται πάρα πολλές αλλαγές σίγουρα. Mm-hmm. Ήρθες καθόλου φέτος? Θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια και πολλά παιδιά να φέρνεις στο γήπεδο. Ναι, είχα τύχει να έρθω και με την Ακαδημία που έχω τώρα, την Ερακλή Εδέσης, και με την Αναγέννηση Γενιτών. Απλώς τώρα λόγω των παιχνιδιών και αυτά δεν μπόρεσα. Απλώς είπα ότι παρακολούθησα σχεδόν όλα τα παιχνίδια από την τηλεόραση. Mm-hmm. Θα χαρούμε πολύ να σε δούμε ξανά από κοντά, φίλε Αντώνη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Γεια σου, Αντώναρε. Γεια σου, παλικάρι μου. Να έχεις ένα καλό απόγευμα. Γεια σας, Αντώνη. Γεια σας, καλά. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε εμείς. Μεγάλη καψούρα ο Αντώνης. Μεγάλη ποδοσφαιρική καψούρα. Αρένα 89,4.